Το επίδομα ενοικίου και δανείου είναι οριστικό. Θα ξεκινήσει από την αρχή του 2019 και οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εισόδημα μεταξύ 7.000 και 21.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία ως 180.000 ευρώ. Οι όροι για το επίδομα ενοικίου και δανείου φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει. Όλα δείχνουν ότι θα κινηθεί στο πλαίσιο που καθορίστηκε με την κοινή υπουργική απόφαση του περασμένου καλοκαιριού. Το επίδομα αφορά σε όσους πληρώνουν ενοίκιο ή έχουν στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας. Σε ό,τι αφορά στην ακίνητη περιουσία, θα υπάρχει μια κλιμάκωση από τα 120.000 ως τα 180.000 ευρώ ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, ενώ σε ό,τι αφορά στο εισόδημα αυτό θα ξεκινάει από τα 7.000 το χρόνο για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό και θα φτάνει ως τις 21.000 ευρώ το χρόνο για οικογένειες με παιδιά. Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς παιδιά, το ποσοστό καθορίζεται στα 70 ευρώ το μήνα. Από εκεί και πάνω, για κάθε μέλος της οικογένειας, ενήλικο ή ανήλικο, προστίθενται 35 ευρώ το μήνα. Για ένα ζευγάρι χωρίς παιδί, δηλαδή, το ποσό θα είναι στα 105 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με ένα παιδί στα 140 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά στα 175 ευρώ. Και για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά, το ποσό ανέρχεται στα 210 ευρώ. Σε ό,τι αφορά σε μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, το ποσό για το πρώτο παιδί καθορίζεται στα 70 ευρώ.